Είχαμε την τιμή σήμερα να μας επισκεφθεί στο νοσοκομείο μας η πρέσβερα του Καναδά, η κυρία Άννα Καρίν Ασελίν, η οποία Μην πείτε ονόματα πόνοι μου. Ναι, έχουμε την τιμή σήμερα να επισκέφτει το νοσοκομείο μας η πρέσβερα του Καναδά, προκειμένου να συναντηθεί, και ήδη γίνεται η συνάντηση αυτή, με τον Ελληνοκαναδό ασθενή που νοσηλεύεται λόγω του γνωστού περιστατικού στο νοσοκομείο μας. Αυτό που έχω να σας πω, παρόλο το περιστατικό ήταν πάρα πολύ σοβαρό, έγινε επέμβαση προχθές, η μεταχειρητική κατάσταση εξελίσσεται πάρα πολύ ομαλά, ο θεράπων ιατρός είναι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα αυτής της επέμβασης και κατά την άποψή του δεν θα χρειαστεί συμπληρωματική ή προσθετική άλλη επέμβαση στο χώρο που έγινε αυτή η χειρουργική επέμβαση. Θεωρείται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πάρει εξιτήριο, αλλά θα συνεχίσει να παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς, προκειμένου να έχουν γνώση και την μετεξέλιξη, την όποια εξέλιξη της κατάστασής του. Αυτή την ώρα πού νοσηλεύεται, να θυμίσουμε. Τώρα νοσηλεύεται στην Οριλά Κλινική, αλλά η επέμβαση έγινε, η κύρια επέμβαση έγινε από τον γναθοχειρούργο, τον κύριο Μαστοράκη. Πότε θα πάρει εξιτήριο? Εντός των ημερών. Αλλά σας λέω, θα συνεχίσει να παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς για να έχουν πλήρη γνώση την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του. Και η ψυχολογία του ασθενή πώς είναι? Αρκετά καλή. Εξ αρχής ήταν ψύχρωμος, συνεχίζει να είναι και σίγουρα αφού και η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται καλύτερα, γενικά το κλίμα και σε τον ίδιο και στην οικογένειά του είναι ικανοποιητικό. Στο Βενιζέλιο χρειάστηκε να θεραπεύσετε και άλλα μέλη της οικογένειας? Όχι, δεν χρειάστηκε. Τα μέλη δεν είχα κανένα πρόβλημα. Απλά βρίσκονται εδώ και συμπαρίσταται στον δικό τους άνθρωπο εξ αρχής. Έγινε μια πολύ ωραία επέμβαση και πάει καλά ο ασθενής. Δεν θα σας πω κάτι άλλο, αλλά πάει καλά. Ήταν τόσο πολύ σοβαρό το πρόβλημα? Ήτανε σοβαρό. Πολύ σοβαρό και πολλά κατάγματα. Πολλά κατάγματα, Πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει στην Κρήτη για να παρακολουθείτε? Μερικές μέρες τον παρακολουθούμε, θα φύγει. Είναι ντροπή. Δηλαδή, γιατί να γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι?